Δημόσια υγεία. Πάνος Παπανικολάου, Ομοσπονδία Ενώσεως Ιατρών Δημοσίων Νοσοκομείων. Μαρία Παπαναγιώτου, Europos.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Έχουμε λίγο χρόνο, πάω απευθείας στο γιατρό. Γιατρέ, απογευματινά γιατρία. Εμπειρία, γίνονται, δεν χειρουργία. Γίνονται, προχωρούν, δεν προχωρούν, τι γίνεται? Χειρουργία εννοείται. Απογευματινά χειρουργία, ναι. Με συγχωρείτε. Ναι, έχουν γίνει μερικές δεκάδες έτσι και μάλιστα με πολύ επικοινωνιακούς όρους όπως έχετε δει. Το θέμα είναι ότι η αμήλικτη πραγματικότητα διαψεύδει όλα τα αφηγήματα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας τους τελευταίους δύο μήνες. Αν θυμάστε για παράδειγμα. Δηλαδή, εδώ για πείτε μου συγκεκριμένα. Θα σας πω, αν θυμάστε καλά, εδώ στη δικιά σας εκπομπή είχαμε ανεδείξει λίγες μέρες μετά τις 5 Μαρτίου, όταν είχε βγει σε ΦΕΚΑ αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, ότι στη λίστα των επιπληρωμή απογευματινών επεμβάσεων περιλαμβάνονταν επεμβάσεις για καρκινοπαθείς. Μεταξύ άλλων. Και αν θυμάστε, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, τότε είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δήθεν πρόκειτο περί κάποιου λάθους το οποίο θα διορθωνόταν κλπ. Αυτό είχε πει. Αυτό είχε. Ναι, αυτό δεν είχε πει. Ναι. Έλα όμως που και στο Αττικό και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν γίνει αυτές τις μέρες απογευματινά χειρουργία που αφορούν καρκινοπαθείς. Στο ΜΕΝ Αττικό από τις 19 Μαρτίου και υπάρχει σχετική καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων Αττικού από τις 21 Μαρτίου, στην οποία κανείς δεν έχει απαντήσει, ούτε ο κύριος Γεωργιάδης ούτε ο διοικητής του Αττικού Νοσοκομείου. Και έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου το παραδέχεται και λέει ότι ο καρκίνος σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επίγον περιστατικό. Αυτό είναι τρομερό. Βέβαια, που λέτε. Αυτό που είπε. Λέτε είναι βόμβα, είναι τρομερό. Να αυτό λέει ο διοικητής ότι ο καρκίνος δεν είναι επίγον περιστατικό. Ναι, λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Αν το έχει πει έτσι, κρατάω μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχει λάθος πληροφόρηση. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και πρέπει να πάει σπίτι του. Είναι ντροπή. Μια επιφύλαξη, να διάβασα δηλώσεις του εισαγωγικά από συναδέλφους σας. Μάλιστα. Μαρία. Επίσης, αν με επιτρέπετε και ένα τελευταίο, έχουμε καθαρά και επίγοντα περιστατικά. Τα κατάγματα, όπως ξέρετε, είναι επίγοντα περιστατικά. Φαλώς. Δηλαδή, έχουμε κατάρριψη όλων των σχετικών αφηγημάτων που ακούγαμε. Μάλιστα, Μαρία. Αυτό ακριβώς ήθελα να μείνω στο τελευταίο που είπε ο κύριος Παπανικολάου. Αυτό που έχει εξοργήσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, ειδικά στην Κρήτη, είναι το κάταγμα, η επέμβαση σε κάταγμα που έγινε στο Παγνί και πάλι. Και το οποίο φυσικά αλλάζει όλο το αφήγημα, διότι όλη η φιλοσοφία των απογευματινών χειρουργείων στηρίχθηκε ακριβώς στο ότι γίνονται τα χρόνια περιστατικά, τα τακτικά χειρουργεία το απόγευμα, ώστε να αποσυμφορηθεί το πρωί, να μπορεί και ο κόσμος που δεν έχει πρόσβαση και δεν έχει χρήματα να εξυπηρετείται νωρίτερα. Αυτό που βλέπουμε πάνω γενικότερα, σε μια προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση να αναδομήσει το ΕΣΥ, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το ανέφερε μάλιστα και σήμερα, είναι ότι ο λαός, ας πούμε, έχει φτάσει σε ένα σημείο να κάθεται απ' έξω και να κοιτάει. Δηλαδή, το ΕΣΥ ήταν πάντα, θεωρούσε ο κόσμος ότι ήταν κτήμα του. Για 40 χρόνια τώρα γινόταν μια μεγάλη αναβάθμιση, γινόταν μια ανακάλυψη, γινόταν μια πρωτοποριακή επέμβαση στο ΕΣΥ. Καμάρων ο κόσμος, ένιωθαν ακουφισμένος. Σήμερα δεν ισχύει πια αυτή η ψυχολογία, διότι όλοι είναι μαγκωμένοι με το μήπως θα χρειαστεί να πληρώσω κι εγώ, να πληρώσω και εδώ. Και όσο δεν διευκρινίζονται τα όρια, πού τελειώνουν τα δημόσια χειρουργεία, πού αρχίζουν τα επιπληρωμή χειρουργία, ας πούμε, στα δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής, δεν ξέρουμε έτσι και τι θα ακολουθήσει άλλωστε, τόσο αυτό διηγούνται και ο κόσμος και ο Κοσμάκης, να το πούμε έτσι, στον οποίο ανήκουμε όλοι, αντιμετωπίζει την υγεία πια με μεγάλη μελαγχολία. Σαφής, Μαρία μου, θα επανέλθουμε. Είναι μείζον θέμα για τον Έλληνα και την Ελληνίδα.